Ένας αστεροειδής που ανακαλύφθηκε τον περασμένο χρόνο φέρεται να έχει μία στις 83 πιθανότητες να χτυπήσει τη Γη τον Δεκέμβριο του 2032. Ο αστεροειδής υπολογίζεται ότι έχει πλάτος 60 μέτρα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται 27 εκατομμύρια μίλια μακριά από τη Γη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο αστεροειδής θα πλησιάσει πολύ κοντά στις 22 Δεκεμβρίου 2032. Υπολογίζεται ότι θα φτάσει σε απόσταση περίπου 106.200 χιλιόμετρα από τον πλανήτη εκείνη την ημέρα. Ωστόσο, αν ληφθούν υπόψη οι τροχιακές αβεβαιότητες, αυτή η στενή προσέγγιση θα μπορούσε να αποδειχθεί άμεσο χτύπημα στη Γη. Μία τέτοια πρόσκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει μία έκρηξη στην ατμόσφαιρα ή έναν κρατήρα όταν πέσει στο έδαφος. Όπως προείπαμε, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι υπάρχει μία στις 83 πιθανότητες να χτυπήσει τη Γη ο αστεροειδής. Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες πιθανότητες πρόσκρουσης από έναν βράχο σημαντικού μεγέθους. Ο αστεροειδής βαθμολογείται με 3 στην κλίμακα κινδύνου του Τωρίνο, γεγονός που υποδηλώνει μια στενή συνάντηση που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους αστρονόμους. Επίσης, δείχνει πιθανότητα πρόσκρουσης άνω του 1%. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανησυχούμε, τουλάχιστον προς το παρόν. Η περιοχή που μπορεί να κινδυνεύει περισσότερο από πρόσκρουση εκτείνεται από τη Νότια Αμερική μέσω του Ατλαντικού έως τη Νότια Αφρική. Ωστόσο, η τροχιά του αστεροειδούς είναι ακόμα πολύ αβέβαιη για να γνωρίζουμε αν θα χτυπήσει τη Γη. Και, ακόμα και αν γίνει πρόσκρουση, δεν ξέρουμε τι επίδραση θα είχε. Υπάρχουν ακόμη πολλά που οι αστρονόμοι δεν γνωρίζουν για αυτόν τον αστεροειδή και πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν σημαντική επίδραση στη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει. Το μέγεθος και η σύνθεση είναι σημαντικά στοιχεία, μαζί με την τοποθεσία πρόσκρουσης. Οι αστρονόμοι θα έχουν την ευκαιρία να υπολογίσουν αυτά τα χαρακτηριστικά το 2028, όταν ο αστεροειδής θα κάνει μια λιγότερο επικίνδυνη κοντινή προσέγγιση στη Γη. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις πρόσκρουσης θα μπορούσαν να είναι περισσότερο τοπικές παρά περιφερειακές. Οι αστρονόμοι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την πορεία του για να εντοπίσουν περισσότερα στοιχεία και να κρίνουν αν υπάρχει κίνδυνος για τη Γη. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει αυξημένη εστίαση στις προσπάθειες πλανητικής άμυνας, καθώς περισσότεροι αστεροειδείς ανακαλύπτονται και παρακολουθούνται.